Πάμε τώρα να συναντήσουμε μία γυναίκα, τη Χριστίνα Φλαμπούρη, η οποία θέλω να σου πω ότι έχει κατακτήσει τις 7 ψηλότερες κορυφές κάθε Ηπείρου. Α, και εγώ νόμιζα κατέκτησε τους 7 πιο όμορφους άντρες του κόσμου. Τι να τους κάνει τους όμορφους άντρες, άμα έχει όμορφη, πάει στις πιο ψηλές κορυφές, τι είναι οι άντρες τώρα, τσίχλες, δεν, άστο. Βέβαια. Χριστίνα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, για πες μας, ρε εσύ, Χριστίνα, παίρνεις τα βουνά και ανεβαίνεις στις πιο ψηλές κορυφές. Κάπως έτσι. Μόλις πριν λίγες μέρες ολοκληρώθηκε για πρώτη φορά από Ελληνίδα το Seven Summits Project, δηλαδή ανάβαση στην ψηλότερη κορυφή κάθε Ηπείρου. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα. Μπράβο, μπράβο. Για πες μας, ποιες είναι αυτές οι ψηλότερες κορυφές που έχεις κατακτήσει? Ωραία, ας ξεκινήσουμε από την ψηλότερη κορυφή της Αφρικής, που είναι το Κιλιμάντζαρο. Είναι μία από τις πιο εύκολες κορφές του project, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ γοητευτική, γιατί σκαρφαλώσαμε μαζί με τους ντόπιους, είδαμε την κουλτούρα τους εκεί. Mm-hmm. Η ψηλότερη κορφή της Ευρώπης, στο Ελμπρού, στον Κάφκασο. Είναι η ψηλότερη κορφή της Βορείου Αμερικής, στον Ντενάλι, στην Αλάσκα. Ένα πολύ όμορφο βουνό. Και δύσκολο, φαντάζομαι. Ήταν από τα πιο δύσκολα τον Ντενάλι, ναι. Η ψηλότερη κορφή της Νοτιού Αμερικής, που είναι το Ακοκάγουα, στη Σάντι, στην Αργεντινή. Mm-hmm. Η ψηλότερη κορφή της Οκεανίας, που βρίσκεται στην Παπουά. Mm-hmm. Ένα ταξίδι που πραγματικά μου έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσω τις φιλιές εκεί και έναν διαφορετικό τελείως πολιτισμό με το δικό μας. Η ψηλότερη κορφή της Ασίας και του κόσμου όλου, το Everest. Και μόλις χθες... Ναι. Επέστρεψε από την ψηλότερη κορφή της Ανταρκτικής, όπου ολοκληρώθηκε και το project. Χριστίνα μου, αυτή είναι η δουλειά σου ή ασχολείσαι με κάτι άλλο και παίρνεις άδεια και πας και ανεβαίνεις στα βουνά? Δεν είμαι επαγγελματίας αθλητής. Εργάζομαι στην Παπαστράτος. Εργάζομαι λοιπόν full time. Ναι. Άρα κάνω τις προπονήσεις μου πριν πάω στο γραφείο και όταν γυρίσω. Ναι. Και όλη την άδειά μου την δίνω εκεί, ώστε να μπορέσω να κάνω αυτές τις αποστολές πραγματικότητα. Μπράβο σου, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό για μένα ήταν το γεγονός ότι δεν είμαι επαγγελματίας αθλήτρια. Επομένως, αυτό το project δεν ήταν απλά ένα ορειβατικό project για μένα. Ήταν ένα project που η κάθε κορφή για μένα σήμαινε κάτι παραπάνω. Οι προσωπικές κορφές που κάθε άνθρωπος πρέπει να βάζει στόχο για να τις κυνηγάει, ώστε να είναι πιο ευτυχισμένος και πραγματικά κάθε μέρα να προσπαθεί να είναι λίγο καλύτερος από τον προηγούμενο του εαυτό. Αφού μπορείς και τα συνδυάζεις όλα αυτά τα πράγματα, εργαζόμενοι. Όμορφη γυναίκα, εργαζόμενη. Η ευχή είναι να κατακτήσεις τα ψηλά βουνά, έτσι δεν είναι? Αυτή είναι. Πώς λέγαμε παλιά, να ζεις τα ψηλά βουνά. Ναι, να τα κατακτήσεις. Έχεις επόμενο στόχο τώρα? Μόλις γύρισα, δεν είμαι ούτε 24 ώρες στην Ελλάδα. Επομένως, αυτό που λέω είναι πρώτα θέλω να πάρω μια ανάσα, να γιορτάσω αυτή τη μεγάλη στιγμή. Και είμαι σίγουρη μετά ότι ο επόμενος στόχος θα μπει, γιατί είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνομαι τη ζωή. Αυτό που ζούμε. Μπράβο. Μεταξύ ενός τέλος ενός στόχου μέχρι την αρχή του επόμενου. Μπράβο. Να προσέχεις όμως εκεί ψηλά που ανεβαίνεις, να προσέχεις, γιατί και αυτά έχουν τους κινδύνους του. Σταμάτα, μια χαρά προσέχει η γυναίκα. Πάντα, η ασφάλεια είναι προτεραιότητα. Και να παίρνεις ζακέτα, Χριστίνα μου. Ζακέτα, αυτό θα σου δίνει το επόμενο που θα σου πει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά μας έδωσε ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Γεια σου, ευχαριστούμε. Χριστίνα. Καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα.